Στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησης του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στεφανού Γκίκα με την διοίκηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων και με συνδικαλιστές της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, αναμένεται να τεθούν τα οξύμενα προβλήματα υποστελέχωσης των λιμενικών υπηρεσιών του νομού. Ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι το Υπουργείο και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος κινούνται στην κατεύθυνση αναβάθμισης της παρουσίας των λιμενικών αρχών στα Χανιά. Η Κρήτη, εφόσον υπάρχει ανάγκη, θα ενισχυθεί. Αυτή είναι και μια απόφαση που έχει πάρει το Αρχηγείο και ο Υπουργός για την αναβάθμιση δηλαδή της κατηγορίας. Υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης και ενίσχυσης της περιοχής εφόσον απαιτηθεί, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ για τις δραματικές ελλείψεις προσωπικού στους λιμενικούς σταθμούς της Νότιας Κρήτης, την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές είναι συνεχείς, ο κ. Γκίκας είπε ότι καταβάλλεται προσπάθεια μέσω της αύξησης του αριθμού των εισακτέων στις σχολές λιμενοφυλάκων και αξιωματικών, καθώς και με προκηρύξεις νέων θέσεων. Το λιμενικό σώμα έχει να αντιμετωπίσει σε όλη την Ελλάδα πληθώρα προβλημάτων. Εγώ θα σας πω ότι στο Ανατολικό Αιγαίο κάθε μέρα υπάρχει πραγματικά η παρουσία του λιμενικού σώματος είναι, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, συγκλονιστική. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχει σώσει το λιμενικό σώμα πάνω από 260.000 ζωές. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χαρακτήρισε απόλυτα διαχειρίσιμες τις μεταναστευτικές ροές προς την ακριτική Γάβδο και ευρύτερα. Για τις αυξημένες ροές που υπάρχουν στην Γάβδο και γενικότερα, θα πω ότι μέχρι τώρα είναι πλήρως αντιμετωπίσιμες. Καταβάλουμε προσπάθεια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συμφωνία με την Αίγυπτο να ενεργοποιηθεί λίγο περισσότερο εκεί στα σύνορα με τη Λιβύη, ώστε να σταματήσουν οι αυξημένες ροές. Για την επέκταση της προβλήτας Αδρίας στο λιμάνι της Σούδας και την κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών, έργα που είναι σε εκκρεμότητα, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι επιταχύνονται, καθώς αποτελούν έργα σημαίας για τον νομό.